Χριστός Ανέστη εκλέκω Θα κλείσουμε αυτή την περίοδο με ένα πολύ ωραίο κομματάκι από την προς Φιλιππισίους επιστολή. Την στέλνει την επιστολή αυτή για να τους δώσει τη δύναμη να σταθούν όρθιοι οι Φιλιππίσιοι. Ήταν μια μικρή πόλη κάπου πριν την Καβάλα. Φίλοι. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος τα εξής. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού. Δίνει το στίγμα ποιοι είναι εκείνοι που στέλνουν την επιστολή αυτή. Και εκείνο κυρίως που τον ενδιαφέρει να νιώσουνε είναι ότι είναι δούλοι του Ιησού Χριστού και τίποτα άλλο παραπάνω. Στέλνει λοιπόν την επιστολή γράφοντας «Πάση της Αγίης ε Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης». Τη γράφουμε, λέει, την επιστολή αυτή στους χριστιανούς με το όνομα Αγίους. Συνήθως δηλώνεται με αυτό, όχι για να φανερώσει το τετελεσμένο, δηλαδή ότι έχουν κάνει την πορεία και έχουν φτάσει στο σκοπό και το οποίο κληθήκανε, αλλά για να δηλώσει ότι αυτός είναι ο σκοπός τους, να γίνουν Άγιοι. Σε όλους, λέει, τους Αγίους, η έννοια, η ονομασία Άγιος εναλλασσόταν με την ονομασία Χριστιανός.
στην Αντιόχεια ή στην Έφεσο, δεν θυμάμαι καλά. Στην Αντιόχεια. Αντιόχεια. Πρώτο πρόβλημα. Εκεί δεν ανέφερε αυτή την προσωνυμία στους Αγίους της Αντιοχίας, αλλά στους Χριστιανούς αναφέρει για πρώτη φορά το όνομα Χριστιανοί. Εκεί ακούστηκε πρώτη φορά, στους Χριστιανούς της Εφέσου. Εδώ λοιπόν δηλώνει ποιο είναι το τέλος της πορείας του ανθρώπου. Να γίνουν Άγιοι. Γι' αυτό και εμείς στην Εκκλησία ο Ιερέας φωνάζει πρόσκομαι τα Άγια της Αγίας. Και λέει, εκεί απαντάει ο ψάλτης, δεν είναι κανένας Άγιος, δεν είναι κανένας, παρά μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Άγιος, λέει. Έτσι απαντάει ο ψάλτης. Όμως, λέγει, τα Άγια της Αγίας, αυτά σώμα και αίμα Χριστού, είναι προορισμένα για εκείνους που έχουν βάλει σκοπό στη ζωή τους να γίνουν Άγιοι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κανένας Άγιος, και αυτός ο Απόστολος Παύλος ακόμα, φωνάζει κατά σκοπόν τρέχω. Τρέχω για να φτάσω στο στόχο μου, στο σκοπό. Και ακόμη όταν έχω φτάσει στο στόχο και είναι καλεσμένη για τη Βασιλεία του Θεού, ανάποδα ξάπλα φεύγει η ψυχή τους, ουδής ονομάζει τον εαυτό του Άγιο. Αλλά περιμένει αυτόν που θα τον δικαιώσει. Συνεπώς, εμείς θα τρέχουμε. Θα πέφτουμε στον δρόμο, αυτό είναι γεγονός. Όμως, έχουμε από τον Κύριο την εντολή ρητή, ότι πρέπει να σηκωνόμαστε και θα σηκωνόμαστε. Γιατί εκεί, επειδή το γονιώσω πολλές φορές εγώ δηλαδή, στην πτώση λέω, κρίμα που έπεσα, και βέβαια αυτός είναι ο εγωισμός. Μου στοιχίζει όταν πέφτω και ξανασηκώνομαι πάλι. Όμως λέω, πίσω με κυνηγάει το έλεος του Θεού. Εγώ, σαν άνθρωπος, πέφτω, δεν το έχω στόχο το πέσιμο, μακάρι να μην έπεφτα. Κανείς δεν θέλει να πέσει να χτυπήσει. Όμως κάποια στιγμή που δεν περιμένει, πέφτει, χτυπάει, φτιάχνει, τακτοποιείται ο άνθρωπος. Λοιπόν, και οι Άγιοι στα σεσχατιά στη ζωή τους φώναζαν, Κύριε σώσε μας. Ζητούσαν το χέρι του Κυρίου από ψηλά. Άρα λοιπόν, όχι μόνο οι Φιλιππίσιοι, αλλά όλη η Εκκλησία της Γης, έχει, οι Χριστιανοί της Εκκλησίας έχουν αυτό το όνομα. Είναι οι Άγιοι του Θεού επί της Γης. Με προορισμό αυτό. Όλοι. Σε αυτούς λοιπόν τους Αγίους, στην προσωνυμία, γράφει στη συνέχεια «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας εύχομαι να σας σκεπάζει η χάρις του Κυρίου». Αλλιώς φτάνεις στο στόχο σου, γίνεσαι Άγιος. Χωρίς εμού, ούτε να σε πείμε. Δεν φτάνουμε ούτε να σηκωθούμε για να κάνουμε βήμα. Και στη σκέψη ακόμα, από εκεί ξεκινάει το κακό. Δεν είναι το σώμα που φταίει, είναι το πνεύμα
που φύγει η πόρτα ανοιχτή και περνάει ο αέρας και παίρνει ό,τι βρίσκει μέσα. Λοιπόν, τους εύχεται λοιπόν να βασιλεύει η χάρις στην εκκλησία αυτή των Φιλίππων για να επιτύχουν το στόχο. Και η χάρις αυτή γράφει, που είναι εκ του Αγίου Πνεύματος, όμως οι πρώτες πηγές στις οποίες πηγάζει είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Λέει, από Θεού Πατρός, από εκεί, αυτός είναι η πρώτη αιτία που γεννάει τον Υιό και εκπορεύει και στέλνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη Του. Και αυτό λοιπόν ξεκινάει από εκεί. Αυτή, και εμείς εκεί στηριζόμαστε και θα στηριζόμαστε, γιατί δεν έχουμε καν τη δύναμη να σηκωθούμε όταν πέσουμε. Απλώς μας ελεεί ο Κύριος από ψηλά. Δεν κοίταξε, είχα ένα φως εκεί πάνω, γιατί κάπου εκεί. Δεν νομίζω, τότε. Δεν βλέπω. Α, δεν βλέπεις εσύ. Εγώ δεν βλέπω. Δεν έχει βάρκα, νομίζω. Δεν έχει. Έχει εκεί το ροχτέ, παίρνεις άσχο. Μήπως είναι έξω. Έχει από εκεί το ρολόι, δεν πειράζει. Άσχο. Κατεβάστε με λίγο. Λοιπόν, ευχαριστώ το Θεό μου εν πάση τη μία ημών. Μετά από την ευχή για ευόδαση του έργου με βάση τη χάρη του Θεού, στέλνει, γράφει τις ευχαριστίες του στο Θεό, όχι για κάτι άλλο, αλλά μόνο και μόνο που σας θυμήθηκα όλους, επί τη μνήα ημών, δόξασαι ο Θεός, λέει, γιατί σας έχω μέσα στη μνήμη μου, τη μνήα ημών. Άλλωστε, αυτό φανερώνει και η επιστολή που έστειλε, ότι τους είχε στη μνήμη και γι' αυτό τους έγραψε. Σας έχω, λέει, στη μνήμη μου, και σημειώνει τον τρόπο που τους έχει στη μνήμη του. Πάντοτε δεν αφήνει κενά, όχι μια στιγμή, δύο, αλλά σας έχω, λέει, πάντοτε στη μνήμη μου, εν πάση δεήσι μου, σε κάθε προσευχή μου, σε κάθε μου παράκληση που στέλνω ψηλά στον ουρανό. Υπέρ πάντων ημών που στέλνω για όλους εσάς, με τα χαράς την δέηση ποιούμενος. Γράφει και τα αισθήματά του, ότι σας θυμάμαι, η μία αυτή γίνεται πρόξενος χαράς και αυτό γίνεται μια αιτία να μιλάω στο Θεό για σας. Τι να κάνουμε, οι Άγιοι πάντοτε μνημονεύουν όλο τον κόσμο. Όσοι είχαμε επισκεφθεί τον Άγιο Παΐσιο, βλέπαμε εκεί στην πορτούλα έγραφε. Παναγιώτης επισκεφτεί που έγραφε, αφήστε το καρδάκι, γιατί η προσευχή είναι ανώτερη από το να με δείτε, έγραφε. Και εγώ τότε που ήμουν ανέβης δεν καταλάβαινα. Εγώ θα το δω, μου λέει να το βάλω στο καρδάκι. Όλοι έτσι, πηγαίνω. Και εσύ το διέστελες. Παναγία μου Χριστέ μου. Και έσχερα τα μπούτρα κάτω και λέω, εγώ θα το δω και εδώ που γράφει εδώ, στο καρδάκι. Και πού να καταλάβαινα ότι αυτός και θα με έβλεπε που ερχόμουν και θα συνομιλούσε και στο θεκεί για μένα. Αλλά βλέπεις πόσο ατελείς είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και εδώ λοιπόν γράφει, πάντοτε στη δέησή μου σας θυμάμαι με τα χαράς όλους. Επί την κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε για ποια αιτία τους θυμάται. Θα μπείτε τους άλλους που δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Μου έρχεσαι πέρα εδώ.
που δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση, σαν τους Φιλιππισίους, δεν τους θυμότανε ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε, όταν στο σχολείο που είμαστε εμείς εκπαιδευτικοί, εσείς σαν μάστορες που είσαστε, όταν είχατε ένα παιδάκι μαζί σας και το βλέπατε έξυπνο και προκομμένο, δεν χαιρόσαστε ολόκληρο πάνω σας. Παντού σημαίνει αυτό το πράγμα. Παντού. Λες, μου στείλανε ένα παιδάκι πολύ έξυπνο και πολύ προκομμένο και πετάει το αφεντικό γιατί έχει, έχει τέτοιο παιδάκι. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος χαιρότανε για την προκοπή τους στο Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε, το Ευαγγέλιο τα εννοεί όλες τις αρετές του Ευαγγελίου, τις έβλεπε στη πράξη να γίνονται από τους Φιλιππίσιους. Δεν εννοεί ότι ακούσανε το Ευαγγέλιο, κάνανε την αποδοχή, αλλά στην πράξη. Και για να το πει αυτό ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι η πράξη είχε όμοιες συνέπειες με εκείνες που και ο ίδιος είχε όταν εκείνη το Ευαγγέλιο. Ραβδισμούς, μαστιγώσεις, τρέξιμο για τους φτωχούς. Όλα εκείνα σήμαιναν προκοπή στο Ευαγγέλιο. Δεν τα λέει ένας. Κάπου αλλού λέει για τον Τιμόθεο, το λέει. Λέει ότι, όχι, για τον Ονίσιμο, που ήταν δούλος ψηλά στη Μακεδονία. Ναι, και έκανε την κλοπή από το αφεντικό, αφού ήταν δούλος, έκλαψε και έφυγε. Και γνωρίστηκε τον Απόστολο Παύλο, θα δείτε γιατί το θυμήθηκα. Και αφού γνωρίστηκε, του έκανε, έγινε η αλλαγή. Πίστεψε στον Χριστό, παραδόθηκε στα χέρια του Απόστολου Παύλου σαν να είναι ο Χριστός και εργαζόταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Πιστό τέκνο του Παύλου. Γράφει λοιπόν, έλα εδώ του λέει, θα πας πάλι στο αφεντικό σου πίσω του λέει. Του είχε κλέψει ο Βασίλη, του είχε κλέψει του αφεντικού. Και τώρα που ήρθε στα συγκαλάτα του λέει, τώρα πήγαινε πίσω στο αφεντικό να βάλεις μετάνοια, να ζητήσεις συγγνώμη. Και στο αφεντικό γράφει, σου στέλνω το παιδί μου, γράφει, τα εμάς πλάγνα, τα σπλάγνα μου σου στέλνω, για να δείξει ότι το γέννησε εκείνος πνευματικά και το πονάει. Το καταλάβατε τι είχε να πει το πράγμα. Έτσι έβλεπε, τέτοια προκοπή έβλεπε και στους Φιλιππίσιους κατοίκους και χαιρότανε για την προκοπή τους. Λέει, για την προκοπή σας στο Ευαγγέλιο. Από τις πρώτες ημέρες, από την πρώτη μέρα που σας κήρυξα μέχρι του νυν, μέχρι τώρα. Αλλά δεν είχανε, θα λέγαμε, πτώσεις μεγάλες και τα λοιπά, αλλά είσαι προκομμένοι άνθρωποι στο Ευαγγέλιο και μάλιστα αδιάπτωτα, ασταμάτητα, ώστε να είναι αυτό που, που ο Κύριος λέει, μης εστέ το φως του κόσμου. Φαινόταν από μακριά η χριστιανική ζωή των πρώτων χριστιανών. Γιατί? Διότι ήσαν έτοιμοι για μαρτύριο. Έτοιμοι όχι μόνο στο Κύριο του Ευαγγελίου, όχι μόνο στο μεταξύ του σχέσεις, ήσαν ενωμένοι μια γροθιά, καρδία λέει, το λέει στις πράξεις, το λέει. Και είναι η ψυχή και η καρδία αυτών μία. Πόσα άτομα ήταν τα πρώτα χριστιανοί? Όλοι είχαν ένα φρόνημα, μία πίστη, ένα κύριο. Έτσι ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήταν αλλαγές, δεν παρουσίαζε κανένα ρήγμα
το πνευματικό οικοδόμημα που είχε φτιάξει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, δικαιολογημένα, πάντοτε εν τη μνήμη μου, στη μνήμη μου σας έχω, εν πάση ρεΐση σε κάθε προσευχή, πάντοτε προσευχόμενος. Δεν του έλεγε τον Απόστολο Παύλο η παρουσία του Κυρίου από το μυαλό. Πεπιθώς αυτό τούτο, αφού λοιπόν πήρατε μέρος στο Ευαγγέλιο, πεπιθώς αυτό τούτο, έχω αυτή ακριβώς την πεποίθηση για σας, τους Φιλιππίσιους. Ποια πεποίθηση για σας, από πού? Ότι ο εναρξάμενος εν ημίν το έργον, εν ημίν έργον αγαθών, εκείνος που άρχισε ανάμεσά σας έργο αγαθό, ποιος το άρχισε το έργο? Που ψηλά. Και συνεχίζει. Επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού. Θα σας βοηθάει μέχρι την ημέρα που θα κατέβει από τον ουρανό ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός για να γίνει, για να κρίνει τον κόσμο. Να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Ο εναρξάμενος, εκείνος που άρχισε το έργο, Κύριος το άρχισε. Μετά έρχονται οι Απόστολοι. Αυτός είναι που θα σας βοηθήσει να φτάσετε και στο τέλος. Άρα εσείς δεν έχετε, αφού εκείνος είναι που δίνει τη χάρη του, όπως λέει παραπάνω, εκείνος είναι και που την ημέρα που γράφει εκείνη που το περιμένουμε να έρθει, θα σας πάρει στην αγκαλιά του. Προσέξτε το. Αυτός επιτελέσει άχρηση μέρα Ιησού Χριστού. Αυτός θα το τελειώσει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι στο χέρι μας να κάνουμε. Όσο μπορούμε και έχουμε διάθεση. Γιατί και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μας λέει, μη φοβόσαστε, τη διάθεση, λέει, μετράει. Στην οπισθάνγωνα ευχή της Αναστάσεως το φωνάζει πριν πει Χριστός Ανέστη για τελευταία φορά, διαβάζει τη μεγάλη ευχή και λέει και την πρόθεση τιμά, έτσι δεν λέει? Άρα λοιπόν η πρόθεση δεν μένει έξω από το έργο, αυτή πάει μπροστά και ακολουθεί η θέληση και το έργο, πάνε μαζί αυτά. Και λέει λοιπόν ότι θα το τελειώσει το έργο, αρκεί εμείς να βάλουμε την πρόθεσή μας για να προχωρήσουμε στο έργο επάνω. Καθώς εστί δίκαιον εμεί, τούτο φρονήν υπερ πάντων ημών. Αυτό λέει που σας γράφω παραπάνω. Είναι δίκαιο να το φρονώ, να το έχω στο φρόνημά μου για σας, όλα όσα σας είπα. Είναι δίκαιο να το έχω στο φρόνημά μου. Γιατί είναι δίκαιο? Δια το έχυλμε εν τη, δια το έχυλμε εν τη καρδία ημάς. Εδώ δηλώνει όλο το πλήρωμα, το μεγαλείο, να το πω έτσι, με όλο το πλήρωμα της καρδίας του, λέει, σας τα γράφω αυτά, δια το έχυλμε, επειδή σας έχω εν την καρδία, μέσα στην καρδιά μου. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε ατελέστατοι. Τώρα ξεκινάω τον εαυτό μου και βάζω και εσάς μέσα. Ενώ δεν πρέπει. Ναι, όχι. Δεν πρέπει.
Ναι, ατελέστατη. Τώρα, ο άνθρωπος των θυσιών, των αιμάτων, των αλύσεων, των φυλακίσεων, σε όλη τη ζωή, ο Θεός τον έκανε να ζει αυτή την αγάπη που φωνάζει εδώ πέρα, ότι σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Ήταν ματωμένη αγάπη. Δεν ήταν αγάπη λόγων, ούτε μια στιγμή επιθυμίας αγάπη που την παίρνει ο αέρας και φεύγει. Αλλά ήταν αγάπη καρδίας, λέει. Ας μας συγχωρέσει ο Θεός. Και ας μας δώσει, τουλάχιστον από αυτή την αγάπη, στα οικεία μας πρόσωπα. Γιατί έρχεται και στις τιμές και στα οικεία μας πρόσωπα τι κάνουμε. Όταν φυσάει ο δυνατός αέρας στο σπίτι μέσα, μερικές φορές. Ξέρω εγώ, αν σε εσάς συμβαίνει, σε εμένα συμβαίνει. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό που νιώθω, σας λέω τώρα. Μας αφορά όλους αυτό. Τι να κάνουμε. Έχουμε καλό πατέρα και γεμάτο από έλεος Κύριο, αφού κατέβηκε και σταυρώθηκε για μας. Άρα λοιπόν, λέμε και να το έχουμε υπόψη μας, το πιστεύουμε αυτό που λέμε. Γιατί το Ευαγγέλιο, με τις επιστολές και όλα, έχει διαχρονική σημασία. Γράφτηκε τότε. Κηρύχθηκε, έφτασε σε εμάς. Το κηρύσουμε κι εμείς. Και επομένως, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ έχω φύγει, είμαι εκεί που σας είπα, τι είπε. Εγώ ήδη σπέρδομαι. Εγώ μετά από λίγες ημέρες πάω για να μου κόψουν το κεφάλι. Το λέω απλά, πολύ απλά. Εγώ λέει ήδη σπέρδομαι. Σπέρδομαι σημαίνει πάω να προσφέρω τον εαυτό μου θυσία. Τον αγώνα των καλών γόνισμε. Που σημαίνει ότι πάω στη Ρώμη, με περιμένει εκεί ο Νέρονας να μου κόψει το κεφάλι, σύμφωνα με εκείνο που μου φανερώσε ο Κύριος. Αυτή η αγάπη είναι αυτή που γράφει εδώ πέρα, που ο ίδιος έζησε και μας ενδιαφέρεται για μας στον ουρανό επάνω, ο Απόστολος Παύλος. Είναι παρόν, γιατί ο Κύριος στους Αγίους δίνει τη χάρη της μιας μικρής πανταχού παρουσίας, όχι σαν του Κυρίου και του Θεού μας, αλλά όσο είναι δυνατόν σε έναν Άγιο, σε έναν Απόστολο. Ο Άγιος λοιπόν Απόστολος μας λέγει, ακούστε με, σας αγαπώ, σας έχω στην καρδιά μου και προσεύχομαι στο ουράνιο θυσιαστήριο για σας τώρα, όχι στη γη, όπως τότε που έγραφα την επιστολή στους Φιλιππησίους. Είναι αλήθεια, τρισμέγιστη. Και τους σύγχρονους Αγίους θυμόμαστε. Ο Άγιος Παφύριος, δεν θυμόμαι σε ποιον έλεγε, όταν πάω εκεί θα είμαι πιο κοντά σας από τώρα που είμαι εδώ στη γη. Είναι γραμμένο. Το ίδιο και ο Άγιος Παφύριος, το ίδιο. Να σας θυμίσω εκείνο το κομμάτι για να καταλάβουμε. Λέει στον Κύπριο, άκου να σου πω, σας το θυμίζω απλώς. Στο σπίτι σου 600 μέτρα παραπέρα θα μου φτιάξουν το δικό μου σπίτι όταν ζούσε σε ένα Κύπριο. Θα έχει τόσες διαστάσεις, τόσο μήκος, τόσο φάρδος κλπ. Του είναι περιγραφή. Θα έρχεσαι εκεί να σε βοηθάω ή θα έρθουμε εγώ να σε βοηθάω. Όταν πια θα έχω φύγει από τον κόσμο. Όχι όταν ζω. Όμοια η Άγια αφέρω. Τώρα εξαρτάται πόσο ο καθένας μας μεταφέρει τα μηνύματα μέσα του
ώστε να νιώθει ελαφρώς την παρουσία του Αγίου μέσα του. Είναι ανάγκη να την νιώθουμε την παρουσία αυτή, όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε. Όσο και αν πέφτουμε φορές την ημέρα, μην του κάνουμε τη χάρη του πειρασμού. Το λέω τον αυτό μου κύριο. Δεν του την κάνω τη χάρη, πέφτω. Αλλά λέω, Κύριε, δεν σε αφήνω, έτσι μου έχεις πει, βοήθησέ μου. Γι' αυτό και λέει, σας στέλνω με τις προσευχές μου τη χάρη του Θεού. Πάμε στους Φιλιππησίους. Ώστε λοιπόν, σας έχω στην καρδιά μου, λέει εδώ. Γιατί κι εσείς δεν είσαστε απρόκοποι, το λέω με τη δική μου ομή γλώσσα, γιατί εδώ λέει εις προκοπή του Ευαγγελίου ελήγηθεν. Η χάρις λοιπόν σας δόθηκε για να προκόψετε στο Ευαγγέλιο. Όποιο Άγιο και να διαβάσουμε το βίο του, θα δούμε λέει εφήρμοζε τις αρετές του Ευαγγελίου. Αρετές είναι η προσευχή, είναι η νηστεία, είναι η αγάπη προς για όλο τον κόσμο. Βασικές αρετές είναι αυτό το πράγμα. Είναι ταπείνωση που πάει μαζί με την αγάπη. Λέει, αυτό σημαίνει προκοπή Ευαγγελίου. Βλέπει ο άλλος και σου λέει, αυτός έχει άλλο τρόπο ζωής. Έστω αυτό το μικρό περπάτημα, το αναμικό που μπορεί να βλέπει ο κόσμος σε εμάς επάνω, παίρνει το μήνυμά του, δεν μένει χωρίς μήνυμα, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ελέγχεται εσωτερικά. Σίγουρα είχαμε παρέα με έναν κύριο, πάμε λέει μια βόλτα, ναι, πήγα μια βόλτα. Καθίσαμε, πήγαμε ένα καφεδάκι σε ένα ζευγαροπλαστή και μου λέει εγώ λέει, είμαι λέει, όπως το είπε από τη λέξη, επιπόλαιος χριστιανός ή λαλά μου είπε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, γιατί δεν είμαι σαν και σένα που σε γνωρίζω ότι είσαι και θεολόγος, μου λέει, και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είσαι θεολόγος και παίρνει το μήνυμά του, εγώ και ντρέπομαι να κάνω αυτό που εσύ μπορεί να δείξεις παραπέρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όταν λέει ο Κύριος είμαστε το φως του κόσμου, το λέει γιατί το βλέπει ο κόσμος. Ότι κάτι άλλο κάνει ο χριστιανός που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Αυτό το κάνει, το κάτι άλλο είναι το φως για αυτόν. Τον ελέγχει εσωτερικά. Αυτό θέλω να πω και όχι ότι δε καλά και σώνει ότι φτάσαμε να είμαστε και το φως του άλλου κόσμου. Όμως κάτι γίνεται, κάποιες διεργασίες για να ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι. Στη συνέχεια, τι ώρα είναι τώρα? Πόσο? 7 και 5. Εντάξει, λίγο ακόμη και θα το κλείσουμε. Στη συνέχεια, αισθάνεται το εσωτερικό του μεγαλείο μία καθυπερβολή ικανοποίηση που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Μόνο και μόνο. Προσέξτε το να δείτε. Αυτό που έλεγα προηγουμένως θα το δούμε και με άλλο τρόπο εδώ πέρα. Ελάσσε μας τώρα. Λοιπόν, μόνο και μόνο που ήταν με αγνησίδες μέσα στη φυλακή. Γράφει. Ώστε τους δεσμούς μου, τις αλυσίδες μου, φανερούς εν Χριστώ γενέστε, οι αλυσίδες μου να γίνουν φανερές σε όλο το πρετόριο. Πρετόριο ήταν ο χώρος που το δικαστήριο γινότανε, που θα καταδικαζότανε και που και στη φυλακή μπήκε και που αργότερα αποκεφαλίστηκε. Αλλά δεν μιλάει για λόγο που ο ίδιος βγάζει από το στόμα του, αλλά μιλάει ότι και λέει οι αλυσίδες μου μιλάνε, οι αλυσίδες μιλάνε, λέει οι αλύσεις μου, τους δεσμούς μου, οι αλυσίδες μου
φανερούς γενέστε εν όλο το πρωτορείο. Πώς συμβαίνει, ρε, είδες τι έγινε την Αμερική. Πιάσανε αυτό και μας έφτιαγε κόσμος πολλής. Ακριβώς σαν ληστή τον πιάσανε, τον δέσανε και τότε ακούστηκε «Ο Παύλος πιάστηκε, είναι μες στη φυλακή». Γι' αυτό χάρηκε ο Αποστόλος Παύλος. Γιατί έγινε γνωστό σε στρατιώτες, αξιωματικούς, στον μεγάλο και τον αυτοκράτορα κλπ. Χάρηκε, γιατί οι αλυσίδες φώναζαν «Ιησούς Χριστός, Αναστάσει και νεκρών και τούτο σταυρωμένος». Δεν χρειαζόταν ο λόγος εκεί, ήταν έργο εκεί. Πώς οι άλλοι δεν τραβήξαν ένα σωρό ψυχές χωρίς να μιλάνε με το μαρτύριό τους. Όχι πόσοι, όλοι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι στην Εκκλησία μας, όλοι οι άλλοι. Έγινε λοιπόν γνωστό στο πρετόριο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τις αλυσίδες. Να το πω, να το καταλάβουμε. Η παρουσία μας μέσα στο κοροπή, μη μας προξενήσει εγωισμό, έτσι συμβαίνει. Έχει κάτι άλλο από εκείνο που ζουν αυτοί που είναι αδιάφοροι, αυτοί που δεν πατάνε στην εκκλησία. Σου λέει, αυτός εκκλησιάζεται. Και μόνο η παρουσία είναι διδάσκαλος. Και μόνο οι σίδες ήταν διδάσκαλος. Γιατί τότε εποχή και σήμερα και εμάς έχουν διαχρονική σημασία και αξία αυτά που διαβάζουμε. Ισχύουν δηλαδή για όλους τους αιώνας μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, σας έλεγα προηγουμένως, ότι τα πεσήματά μου δεν τα βλέπετε εσείς. Έτσι είναι. Και πολύ σοφά ο Κύριος έπραξε ώστε να μην βλέπει άλλο τα πεσήματά μας. Γιατί τότε και οι, και οι πλέον αδύνατοι, μάλλον και αυτοί που είναι έτοιμοι να εκτοξεύσουν αναμένα καρφιά εναντίον του Χριστού, όχι εναντίον μας, θα τα εκτοξεύσουν. Να, τέτοιοι είναι οι χριστιανοί. Δεν το λένε. Άρα λοιπόν, τα βλέπουν όλα, τα καταλαβαίνουν όλα. Και τα κακά και τα καλά. Αλλά τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στους χριστιανούς με συνείδηση και τους άλλους, τη βλέπουν και την καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Και δεν χρειάζεται πολλές φορές να τους πούμε, ξέρεις, έχεις λάθος. Όταν σε βλέπει, καταλαβαίνει το λάθος. Είναι έτσι. Έτσι, έτσι είναι. Αυτό λέω εδώ και τελειώνουμε. «Και τους πλείωνας των αδελφών, εν κυρίω πεπιθώτας της δεσμής μου, περισσότερος τολμάν αφόβος το λόγο λαλήν». Λέγει, όταν λοιπόν βλέπουν οι εχθροί τις αλυσίδες μου, ελέγχονται. Αλλά όταν βλέπουν αυτοί που στηρίζονται σε μένα, ναι, που τους κήρυξαν το Ευαγγέλιο και βλέπουν όχι μόνο το λόγο μου να τρέχει από το στόμα μου, αλλά και τις αλυσίδες μου να μιλάνε, τότε και οι πιο δειλοί που υπάρχουν άφοβα κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Και οι πιο δειλοί που υπάρχουν άφοβα κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Βλέπετε ότι ο πειρασμός μας ενοχλεί πολλές φορές και λέει «Ε, σε βλέπει αυτός, γιατί κάνεις το σταυρό σου. Ε, σε βλέπει αυτός, γιατί πας στην εκκλησία ή γιατί έχεις εδώ ή κάνεις κάτι άλλο χριστιανικό». Χωρίς να έχει το «σε βλέπει αυτός», δεν είσαι χριστιανός. Πρέπει να σε δει και αυτός. Χωρίς αυτόν δεν θα μπει στον παράδεισο, όπως και να έχει το πράγμα. Λέγει λοιπόν τώρα εδώ ότι η πλείωνα των αδελφών, τώρα έρχεται μέσα στην ομίγυρη των χριστιανών που στέλνει την επιστολή, που είναι μαζί του και στη Ρώμη και αλλού. Και λέει, οι περισσότεροι από τους χριστιανούς έχουν στηριχθεί στις αλυσίδες μου. Εμπνέονται από τις αλυσίδες μου. Παίρνουν δύναμη στις αλυσίδες μου. Έχουν γίνει άτολμοι. Όχι άτολμοι, τολμηροί πολύ να πω. Τολμηροί πολύ.
στο να κηρύττουν το λόγο του Κυρίου. Τολμηροί πολλοί και μάλιστα μιλάνε και στις αλυσίδες μου. Το λέω εδώ, καθαρά. Λέει, αυτοί που έχουν εμπιστοσύνη στο Κύριο, πεπιθώτα στο Κύριο, αδελφούς, περισσότερος έχουν περισσότερη τόλμη, τολμάν, αφόβος το λόγο λαλήν. Άφοβα, ατρόμητα, έως θανάτου να κηρύττουν το λόγο του Θεού. Όχι επειδή ο Παύλος κηρύττει, επειδή αλυσίδες φώναζαν. Θυμίζει εδώ και το τη Μεγάλη Παρασκευή. Τότε, επειδή το τόλμημα ήταν μεγάλο και οι πάντες για το φόβο των Ιουδαίων είχαν κατεβάσει τη σημαία του αγώνα, το λέει, το λέει. Όλοι είχαν κρυφτεί, Απόστολοι είχαν γίνει, λαγοί είχαν γίνει, Απόστολοι, όλοι. Λοιπόν, εδώ λέει όμως το αντίθετο. Θυμήθηκα ότι στο Κύριο μπορεί τα πάντα να κήρυξαν σιωπή, βουβαμάρα, αλλά έκραξε. Έκραξαν οι νεκροί, έκραξε ο ήλιος, έκραξαν τα βράχια, μη σε εκτίσει. Μη σε εκτίσει. Γιατί εκεί έπασχε αυτός που το σύμπαν δημιούργησε. Έρχεται λοιπόν η στιγμή και θα το θυμηθούμε, αν στη Σταύρωση του Κυρίου έγινε αυτό, επαναλαμβάνεται και σε άλλα γεγονότα. Ο Ισαΐας ο προφήτης το λέει, θα έρθει η ώρα που θα κουνήσω, μιλάει εξ ονόματος του Θεού, ο προφήτης Ισαΐας, άπαξ έτη την γη, ακόμη μία φορά τη γη. Μία κουνήθηκε καλά επί Κυρίου που σταυρώθηκε, άλλη μία θα κουνηθεί πριν Δευτέρα Παρουσία και η εσκάτη, η αλλαγή του κόσμου ολόκληρου. Άλλοι για να γίνουν καινούργοι, να ανακαινιστεί η νεότης μας. Το έχετε σκεφτεί αυτό που λέει, ανακαινιστεί σε θεσσαετού η νεότης σου. Να το εξηγήσουμε λιγάκι και να κλείσουμε. Γιατί ο λόγος του Κυρίου τα έχει όλα μέσα. Λέει, ανακαινιστήσετε, ο Σαετού είναι ό,τι σου. Τι κάνεις στο σπίτι σου, ανακαίνιση λέει κάτι. Λέει, του βγάζω ό,τι ακάθαρτο έχει και το καθαρίζω και το κάνω καινούριο, ανακαίνιση. Και εσωτερικά στο κάθε πιστό δεν υπάρχει πιστός που εργάζεται στα μέτρα της δύναμής του. Λίγο φιλότιμα, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει που να μην του αλλάζει μέσα του την εικόνα ο Κύριος. Εικόνα Θεού είμαστε. Τι κάνει ο αγιογράφος όταν η εικόνα είναι πολλόνατο και έχει χαλάσει η κλίση, τι καθαρίζει. Αυτό κάνει ο Κύριος. Ανακαινίζει την εικόνα της ψυχής μας, ώστε την ημέρα εκείνη να τη βρει ολοκάθαρη ο Κύριος. Εμείς τα βλέπουμε βρωμιά και σαπίλα, ο Κύριος βλέπει ότι γίνεται ανακαίνισης. Και αυτό λέει ο Δαβίδ, το λέει γίνεται και παίρνει την εικόνα από το αετό. Το έχεις υπόψη, το πει και άλλη φορά τι κάνει ο αετός. Όταν γερνάει ο αετός, τσιμπάει τη μούρη στο βράχο πάνω, του το δω. Πέφτει λέει από ύψος πολύ δυνατά. Και μετά λέει, παίρνει μια παράτα, ανανεώνεται λέει. Σε ηλικία ανανεώνεται. Παίρνει παράτα, ζωή γίνεται πιο δυνατός. Έτσι γίνεται εσωτερικά. Ανανεώνεται ο κόσμος μας και ευτυχώς που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί τότε αλίμονο σε εμάς. Εμείς θα βλέπουμε ότι είμαστε πεσμένοι γάμο και ο καλός Αμαρίς θα έρθει να μας σηκώσει. Τελείωσε. Εύχομαι Χριστός Ανέστη, βοήθειά μας και καλή αντάμωση την ημέρα του Οκτώβρη να τα ξαναπούμε πάλι. Γιατί η ορτή... Τώρα για ποιο να σου ευχηθούμε. Για σένα, για την κόρη σου, για τον εργονό σου, για το
Και ο Κώστας εδώ γιορτάζει. Και άλλοι για όλους. Χρονιάς πολλά λοιπόν. Μια και το είπες και πάτησε να απαντήσω με τον Αγίου Πορφυρίου που λέει εύχεσαι εδώ κάποια ευχή για ένα πρόσωπο. Και είναι στην Αυστραλία που είναι ο γιος μου. Έτσι. Έχει πάει το μήνυμα. Το έχει πάρει λέει, προσέξτε, μην πείτε κακό λόγο λέει. Είτε κακό είτε κακό, να μην βγαίνει στο μέσα σας κακό λόγο. Καλώς να βγει. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους σας εδώ πέρα. Ναι, στην καλά, και Κώστας. Άλλος Κώστας από εκεί. Άλλος Κώστας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω ένα... Αυτό έχει εδώ πάνω πάλι. Να είστε έτσι, μπράβο. Έπρεπε να κάνουμε την προσευχή. Ε, αλλά την κάνουμε. Σωστά είπες. Χριστός Ανέστη, Ελευθερώνει τον Ανάπτω του Αντίσας και της ενδυνήμας της ζωής χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, Ελευθερώνει τον Ανάπτω του Αντίσας και της ενδυνήμας της ζωής χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, Ελευθερώνει τον Ανάπτω του Αντίσας και της ενδυνήμας της ζωής χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, την αιώνια ζωή και το μέλλον του ανέλεως. Αμήν. Κάθισε κάτω, πάτε το φάτε.